Καλημέρα. Buenos días. Καλημέρα. Buenos días. Έτσι. Σενιόρα Σούλα, άργησα γιατί έσπασε στο σπίτι μου γυάλα με τη χρυσόψαρο και έπρεπε να μαζέψω τα νερά από το πάτωμα. Τα νερά μόνο μάζεψες. Το ψάρι. Θεός χωρέστο. Λογαριασμοί. Ακόμα δεν ήρθα. Αυτό εδώ τι είναι. Τι. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τι έγινε. Σε καλούν να παρουσιαστείς. Στη τηλεόραση. Στο στρατό. Ποια άλλη θα είναι. Τι λες παιδάκι μου. Σε καλούν να πας στρατό. Τι ώρα. Παρατέταρτο. Τον άλλο μήνα. Ποια μέρα. Γιατί το άλλο μήνα έχει γενέθλια Χουανίτα. Στη 21. Την επομένη. Στις 22. Οχ, τώρα πρέπει να παίρνω κι άλλο δώρο. Τι λες βρε. Πώς με κάλεσαν, δεν θα πάρω κάτι. Άμα περισσέψει τούρτα από τα γενέθλια της Χουανίτας, βάλτε σε ένα ταπεράκι και πήγαινε. Παιδί μου, σε καλούν να πας φαντάρος. Το κατάλαβες. Ωραία, και τι πειράζει. Εγώ και στη Σουηθία που ήμουνα. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη σου. Συ, πριν από 6 χρόνια και εκεί ήθελα να πάω. Πορκέ αυτή φορούσαν κάτι ωραία καπέλα και φιλούσαν το παλάτι. Ναι, μόνο που ο ελληνικός στρατός δεν μοιάζει και τόσο με το σουηδικό, ξέρεις. Πού θα πάω? Στην Κόρινθο. Δεν το ξέρω. Έχει θάλασσα? Έχει. Αλήθεια? Αχ, ωραία! Σινιόρα Σούλα, πάω να πάρω ένα καφέ και θα σου πάρω και σένα ένα να σε κεράσω επειδή μου είπες τα καλά τα νέα. Μια φορά να αντιδράσει φυσιολογικά αυτό το άτομο και τι στον κόσμο. Σεισμός να γίνει, θα κουνιέται με το ρυθμό. Λεφτά δεν πήρα. Τι γίνεται, κουνιόμαστε? Α, σύ! Σταμάτησε. Α, σενιόρα σου λέει για το στρατό, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πορκέ είδα μια ταινία χθε με ένα που ήταν Αμερικάνο στρατιώτη αλλά μιλούσε και ρώσικα και αυτός έλεγε τα μυστικά από τους Αμερικάνους στους Ρώσους. Αυτός τώρα έπαιρνε καλά λεφτά. Δεν κατάλαβα. Θέλω να πω πόσο κάνει να πεις ένα μυστικό. Και εσένα τι σε νοιάζει? Όχι, εγώ ρωτάω μόνο. Ρωτάς, αλλά πάλι καλά να λέμε που δεν ξέρεις τουρκικά. Να μάθω, λες, ε. Θα κάτσεις τα αυγά σου, λέω. Άρα χάθεις από εδώ. Καλά, αλλά πες τώρα, δίνουνε καλά λεφτά. Δεν ξέρω. Πορκέ, αυτό στη ταινία έμπαινε μέσα στο κομπιούτερ και έπαιρνε κάτι χαρτιά και κάτι άλλα με όπλα και τα έστελνε στους Ρώσους με ένα κόλπο... Τη μελέτησες καλά την ταινία, βλέπω. Εσύ. Βρέατε να χάθεις από εδώ. Αντί να εκτιμήσεις το γεγονός ότι βρέθηκε ένα κράτος, να ανοίξει τις αγκάλες του και να σε δεχτεί. Μα εγώ δεν λέω ότι δεν άνοιξε τις δαγκάνες του. Αγκάλες. Ναι. Νέκρα! Η Ελλάδα είναι η πατρίδα σου τώρα πια. Αυτό να βάλεις καλά στο μυαλό σου και να τα ξεχάσεις όλα τα άλλα. Κατάλαβες? Ναι. Έτσι, μπράβο. Αλλά πες τώρα, δίνουνε καλά λεφτά. Ναι, δεν τρώγεσαι. Εγώ φταίω που σου μιλάω. Ναι, καλημέρα σας. Με ποιο μιλάω, παρακαλώ? Υπολοχαγός. Τι υπολοχαγός, Νατάσα? Α, Μιχόπουλος. Να σας πω, αυτά τα χαρτιά που στέλνετε στον κόσμο για να παρουσιαστεί δεν είναι φυλάδια για πιτσαρίες. Ελέγχουμε που τα στέλνουμε. Αν δεν ελέγχετε. Καλά. Αν του χρόνου αντί για πηλίκιο φοράς φέση, δεν θα φταίω εγώ. Δεν υπάρχει εκεί πέρα κανένα στρατηγός να συνεννοηθώ. Έτσι, μπράβο. Περιμένω. Δεν μου λες? Σφουγγάρισες? Συ. Καθαρό το βλέπω. Και ξεσκόνησες? Συ. Έκανες και τα τζάμια? Και τα τζάμια, συ. Αλήθεια λέει. Πότε? Το πρωί που πήγες στη τράπεζα. Μάλιστα. Πώς και έτσι? Ήθελα να διαβάσω και τα έκανα για να ξεπερδεύω. Τι να πω, μπράβο. Τι διαβάζεις? Ένα βιβλίο. Τι βιβλίο? Βιβλίο. Ναι, τι βιβλίο είναι αυτό? Με γράμματα. Φέρτα το να δω. Ελληνοτουρκική διάλογη. Αχ! Άξινος! Τώρα θα δεις. Πού παίρνεις?
Ναι, το στρατηγό. Γιατί δεν μπορεί να του πεις να αφήσει στη μέση τη σύσκεψη. Αν δεν θέλει από στρατηγός να γίνει Γιουσουφάκη. Σύς, τι θα πάω στο στρατό. Αχ, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτή είναι η δυσχαρά που θα κάνουν. Είπες τίποτα? Όχι, στον κύριο μίλησα. Τίποτα? Τίποτα. Ορίστε. Να πάτε στο στρατό. Στο καλό. Ναι, θα φύγω από το μαχασί. Τελείωνε. Το κεφάλι μου πήρε. Αλλά αντάλλον έλεγα στον άνθρωπο πριν. Όχι, τα πήρα όλα. Έχω πάρει καινούρια ρούχα, παπουτσία, στρώμα για τη θάλασσα. Και ένα σκρίνιο για το καψιμί. Σκρίνιο τι είναι? Γιατί ξέρει το καψιμί. Όχι. Τότε, ανάθεμα για να έχει καταλάβει που πρόκειται να πα. Θα πάω στη θάλασσα. Σε τάγμα στη θάλασσα, όχι σε κάμπινγκ. Περίμενε να σου δείξω τι πήρα. Κοίτα, πήρα αυτό. Πήρα αυτό, καινούρια. Ό,τι πρέπει για Σκοπιά είναι αυτό. Πήρα αυτό για το βράδυ για καλό. Για νυχτερινή περίπολο. Συ. Μόνο κανόνισε και ο άλλος που θα βγαίνετε μαζί να παίζει στα ίδια χρώματα, μην είστε παράτεροι. Και πήρα, περίμενε, αυτό και αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για τα πετσαρίας και αυτό είναι για κορτίνα για το δωμάτιό μου. Κρεβάτι? Τι κρεβάτι πήρες, με κουνουπιέρα? Όχι, πήρα μόνο την κουνουπιέρα, γιατί κρεβάτι έχει πολλά, έτσι μου είπε η Πέγκη σου. Ποια είναι πάλι αυτή? Θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχω μία φίλη που είναι τρανσεξουάλ, αυτή. Αυτή σου είπε την να πάρεις? Συ. Βρήκες άνθρωπο να ρωτήσεις. Πού ξέρει βρε η Πέγκη σου? Πήγε φαντάρος. Συ, όταν τη λέγανε Θανάση. Μόνο που δεν έκατσε πολύ, γιατί μόλις πήγε τη βγάλανε... Μισλόχος. Όχι, Ιώτα 5. Πάλι καλά. Έτσι μου το είπε, δεν ξέρω και τι είναι. Πολλά δεν ξέρεις, που νομίζεις πως θα πας διακοπές. Και μ' αρέσει που χαίρεσαι που θα φύγεις από το μαγαζί. Και όλο στο μαγαζί θα είμαι. Το ανακοινώνεις και στον κόσμο. Για να ξέρουν που θα με βρουν. Τι είναι? Γλυκά. Τι έχουν μέσα? Τι να έχουν, ξέρω κι εγώ, σοκολάτα. Δεν τα τρώω. Πάρε παιδί μου ένα. Δεν μ' αρέσει. Φάτο μη στα φορέσω καπέλο. Δεν μ' αρέσει, δεν τα τρώω. Δύο χρόνια είμαι εδώ πέρα, μέχρι τίποτε να τρώω γλυκό. Γιατί δεν πήρες πατατάκια? Ήθελα κάτι να σε κεράσω, πατατάκια θα έπαιρνα. Να πας να πάρεις πατατάκια. Τίποτα δεν θα πάρω. Είχες δεν είχες, με σύγχυσες πάλι. Αλλά εγώ φταίω που σκέφτηκα πότε θα ξαναφάει τώρα γλυκό. Στο τάγμα αποκλείεται. Έχεις να φας εκεί? Τι? Στο λέω για να μην χαίρεσαι τόσο που νομίζεις ότι όλα είναι ρόδινα. Στο στρατό το φαΐ είναι χάλια. Τι? Είναι χάλια, λέω. Ποιο? Το φαΐ. Γιατί θα μας ταΐζουν κιόλας? Δεν το πιστεύω, πολύ ωραίο! Κοίτα, κοίτα χαρά! Έχεις να φας φασολάδα! Απ' τα χασά που φέρνεις πιο καλή θα είναι! Ναι? Σενιόρα σου λέω, Χωσέ είμαι! Καλώς το στρατευμένο νιάτο! Τι είναι αυτό, με έβρισες? Όχι, όχι, για καλό το είπα. Πού είσαι? Στη Κόρνηθο, στο στρατό! Και παίρνεις από το κινητό, σας αφήνουν? Όχι, μας έχουν πει μέσα στο στρατόπεδο να μην έχουμε κινητό. Έτσι, μπράβο. Να είσαι υπάκουος και να τηρείς τους κανόνες. Σύση. Αλλά από πού παίρνεις τώρα? Βγήκα έξω για να σε πάρω, αφού δεν κάνει μέσα. Πού έξω βγήκες? Σε μία καφετέρια είμαι. Και εσύ? Γιατί ποιος άλλος είναι? Τίποτα, άσε με μένα. Τι καφετέρια είναι αυτή? Μεγάλη. Δεν θα συνεννοηθούμε. Παρουσιάστηκες, παιδάκι μου. Συ, πήγα, μας δώσανε και ρούχα, δεν είχε πολλά χρώματα, ένα είχε μόνο, ντύθηκα και τώρα στις 2 θα ξαναπάω που θα φάμε. Πού θα πας? Έχεις βγει έξω από το στρατόπεδο? Ναι, αλλά το βλέπω από εδώ που είμαι. Τι λες, παιδάκι μου, τρελάθηκες, γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε βγάλω λιποτάκτη. Όχι, με βγάλανε θαλαμοφυλάκας, αύριο όμως, σήμερα δεν έχω δουλειά. Τα έχεις χάσει τελείως, καταρχήν από πού βγήκες? Έχει μία πορτούλα μικρή που μπορείς να βγαίνεις άμα θες να κάνεις βόλτες. Μάλλον. Ποια πορτούλα, βρε, γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε ψάχνουν, θα βρεις τον πελά σου. Πορκέ? Πορκέ, σε βλέπω να περνάς στρατοδικείο, ακόμα δεν πήγες. Τι είναι αυτό? Αν θα το μάτσεις μια και καλή. Καλά, σενιόρα Σούλα, σε κλείνω τώρα, αντιγεια. Έχετε δίκιο, κύριε Λοχαγέ μου, αλλά το παιδί δεν το ήξερε ότι δεν έπρεπε να φεύγει. Δεν μιλάει και τη γλώσσα, καταλαβαίνετε. Αυτό φταίει, δεν ξέρει τη γλώσσα. Κατά τα άλλα, είναι παιδί διαμάντη.
Μα τι μου λέτε τώρα, να ανοίξει γίναμε κατά ποια, λέω ψέματα. Τι? Ποιον είπε καράφλα? Το ταξίαρχο? Και είναι? Άρα αλήθεια είπε το παιδί, γιατί είναι φιλαλήθης γι' αυτό. Είναι και φοβερά θρήσκος καθότι καθολικός, οπότε δεν λέει ποτέ του ψέματα. Αν δείτε μέσα στην τσάντα του, όλο φυλαχτά και παναγίτσες έχει. Α, τις πούλησε. Μάλιστα. Προφανώς για να ενισχύσει το θρησκευτικό πάθος του στρατεύματος. Ναι, είναι εκεί μαζί σας τώρα? Πού είναι? Τι εννοείται έφυγε? Πού πήγε? Σινιόρα Σούλα! Ό,τι έπρεπε ήσουν εσύ τώρα. Σε έλειψα! Πάρα πολύ. Φύγε όμως. Πορκέ! Πορκέ! Γιατί να το τραβάω λόγω αυτό το πράγμα, Παναγία μου? Σινιόρα Σούλα, θα γίνω μπαμπάς. Πάρε τηλέφωνο το χολαργό να του το πεις, πορκέ εμένα δεν με πιστεύει. Τη Δευτέρα πες θα ξαναπάω. Αχ, γεια σου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Θα πιάσω δουλειά εδώ στο μαγαζί. Γιατί? Σινιόρα Σούλα, τι λέει αυτός? Εσύ τον έφερες? Ναι, γιατί? Α, εγώ δουλεύω εδώ. Ναι, αλλά τώρα έφυγες. Και? Άμα φύγεις εσύ από εκεί που κάνεις το πυράγχας, θα θέλεις να έρθει άλλο πυράγχας στη θέση σου? Μωρέ, δεν πάνε να έρθει και ο Μπαρμπούνι. Μεγάλη μου σκασίλα. Σενιόρα Σούλα, πες της. Μήπως πρέπει να φύγω? Σι. Όχι, καλύτερα να μείνεις. Όχι, να φύγει. Όχι, να μείνει. Όχι, να φύγει. Να μείνει. Να φύγει. Να μείνει. Μάξα! Βεβαίως. Και σε μισή ώρα, παρακαλώ. Ελάτε. Ευχαριστώ. Μήπως κρύβεις κανένα μπόμενο κάτω από το γραφείο? Ναι. Επιλοχίας δεύτερου λόχου. Επιλοχίας δεύτερου λόχου, λέω. Αμάν πια με τα τηλεφωνά τους. Έχω το χάλι μου, έχω να γλιτώσω από τον τρελό. Ναι. Ω, τι κάνετε, κύριε Λοχαγέ? Σωστά. Τι κάνεις, Γιάννη, καλά? Πάλι έφυγε. Καλά, μην ανησυχείς. Αν πάρει τηλέφωνο θα του πω να γυρίσει πίσω. Α, όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια. Ο λοχαγός του Χωσέ. Έφυγε πάλι κρυφά? Όχι, φανερά αυτή τη φορά. Χτύπησε τον αλφαμίτη και την κοπάνισε. Αν πάρει ποτέ αυτός απολυτήριο, εμένα μου τρυπεί στη μύτη. Μα τι διάολο υπουργείο είμαστε. Ναι. Σινιόρα Σούλα, ο Χωσέ είμαι. Πού είσαι, βρε? Το ξέρεις ότι σε ψάχνουν? Χάστηκα. Σινιόρα Σούλα, με κούρεψαν. Καλά σε έκανα. Σινιόρα Σούλα, θα φύγω από το στρατό. Και που κάθεσαι, όλο έξω είσαι. Δεν περνάω καθόλου καλά. Με κούρεψαν και όλη μέρα σφουγγανίζω. Α, τι να κάνουμε, αυτά έχει εκπαίδευση. Τι εκπαίδευση? Εγώ εδώ έπρεπε να έρθω για να μάθω να σφουγγανίζω. Πριν δεν ήξερα. Θα έλεγα τώρα. Γιατί δεν με μαθαίνουν για τα όπλα? Άμα έρθουν οι Τούρκοι, τι θα κάνω? Θα τους ρίξω κλωρίνα? Αυτό έλειπε, να σου δώσουν και όπλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγαινε σήμερα πίσω και θα δω τι θα κάνω. Θα μιλήσω εγώ στο λοχαγό. Άντε, γεια. Σινιόρα Σούλα! Μη χειρότερα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι στο χάμο, δεν θα ερχόμουν? Αλίμονο, να στεριώσει το ζευγάρι. Εδώ λέω να πετάξω σένα τη για ρύζι. Ρύζι πετάτε εσείς? Ναι, γιατί εσείς τι πετάτε? Εμείς πετάμε. Άσε καλύτερα. Δεν θέλω να μάθω, θα συγχυστώ. Θα μου πεις ότι πετάτε πατατάκια. Ρύζι πετάμε κι εμείς. Πάλι καλά. Σινιόρα Σούλα, είδες πως με κούρεψαν? Καλώς είσαι. Δεν είμαι καλός, Σινιόρα Σούλα. Έτσι κοκοπάγες που έχουμε στο μαχασί είμαι. Και δεν περνάω καθόλου καλά. Πάρε τηλέφωνο το χολαργό να του το πεις. Δεν θέλω να ξαναπάω. Έλα, σταμάτα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Με τσίμισε κουνούπι! Τι καλά! Έρχεται το καλοκαίρι! Γιατί δεν μιλάς?